Κυρίες και κύριοι, αγαπητοί φίλοι, καλησπέρα σας. Άλλη μια εκπομπή στο Επίκεντρο, εδώ στην Γνώμη τηλεόραση για όλη την Κεντρική Μακεδονία. Σήμερα, κυρίες και κύριοι, στο Επίκεντρο, η ελληνική αστυνομία σε σχέση με τους ανθρώπους, μια αναπηρία. Και τι εννοώ. Πριν από λίγες ημέρες, πραγματοποιήθηκε μια πραγματικά εξαιρετική εκδήλωση στην διεύθυνση, από την διεύθυνση μάλλον αστυνομίας Χαλκιδικής στον χώρο του Επιμελητηρίου Χαλκιδικής. Το θέμα συγκεκριμένα ήταν η συμβολή της ελληνικής αστυνομίας στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία. Εκεί, κυρίες και κύριοι, ακούστηκαν εξαιρετικές εισηγήσεις και βέβαια από αστυνομικούς αλλά και ανθρώπους που γνωρίζουν αυτά τα άτομα με αναπηρία. Πάμε λοιπόν στο πρώτο μέρος και συνεχίζουμε αμέσως μετά να ακούσουμε και τι δήλωσε βέβαια ο διευθυντής, ο ταξίαρχος μάλλον, διευθυντής της Διεύθυνσης Αστυνομίας Χαλκιδικής, ο κύριος Παπαδόπουλος, αλλά και άνθρωποι που βρέθηκαν εκεί, όπως ο αντιπεριφερειάρχης, οι αντιδήμαρχοι της περιοχής και άλλοι εκλεκτοί προσκεκλημένοι. Πάμε να δούμε το βίντεο. Πανασιολογιότατε, εδεσμιολογιότατε, κύριε αντιδήμαρχε, κύριε αντιπεριφερειάρχα, κύριε εκπρόσωπε του Επιμελητηρίου Χαλκιδικής, κύριε εκπρόσωπε την ωφελούς επιχείρησης Δήμου Πολυγύρου, κύριε εκπρόσωποι πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, κύριε εκπρόσωποι συλλόγων ΑΜΕΑ και εκπαιδευτικών δομών ΑΜΕΑ νομού Χαλκιδικής, νομού Θεσσαλονίκης, κύριε Διευθυντή Κέντρου Διάγνωσης και Συμβουλευτικής Υποστήριξης νομού Χαλκιδικής, κύριε Πρόεδρε Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ξενοδόχων, κυρίες και κύριοι εκπρόσωποι ενόπλων δυνάμεων και σωμάτων ασφαλείας, κυρίες και κύριοι εκπρόσωποι εθελοντικών ομάδων Χαλκιδικής, κυρίες και κύριοι εκλεκτοί προσκεκλημένοι, κύριο εκπρόσωπο τύπου Γνώμη TV, κύριε Παπαδόπουλο Γεώργια, καλή σας μέρα. Είμαστε στην ευχάριστη θέση ως Διεύθυνση Αστυνομίας Χαλκιδικής, εκπροσωπώντας την ελληνική αστυνομία, να διοργανώνουμε σήμερα, με την πολύτιμη βοήθεια που μας παρήχε το Επιμελητήριο Χαλκιδικής, τη συμβολή του Δήμου Πολυγύρου, αλλά και την υποστήριξη της κοινοφελούς επιχειρήσης του Δήμου Πολυγύρου, την πολύ σημαντική και χρήσιμη ημερίδα, η οποία αφορά την προσφορά της ελληνικής αστυνομίας στην καθημερινή προσπάθεια που καταβάλουν τα άτομα με αναπηρία στην κοινωνική του ζωή. Ο λόγος στον κύριο Διευθυντή Διεύθυνσης Αστυνομίας Χαλκιδικής, κύριε Γεώργιο Παπαδόπουλο, ταξίαρχη. Αγαπητοί συνάδελφοι, κυρίες και κύριοι, με ιδιαίτερη ικανοποίηση σας καλωσορίζω στην εκδήλωσή μας και θέλω να σας ευχαριστήσω για την ανταπόκρισή σας στην πρόσκλησή μας. Επίσης, θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι βοήθησαν για την πραγματοποίηση αυτής της ξεχωριστής ημερίδας που αφορά στα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία, αλλά και τη συμβολή της ελληνικής αστυνομίας για την υπεράσπιση αυτών των δικαιωμάτων. Σε μια σύγχρονη δημοκρατική κοινωνία, η προστασία των δικαιωμάτων όλων των ανθρώπων είναι πρωταρχικός στόχος της ελληνικής αστυνομίας. Σύμφωνα με αυτόν τον στόχο, η ελληνική αστυνομία συμβάλλει καθημερινά και στη βελτίωση των συνθήκων και τη διευκόλυνση των ανθρώπων με αναπηρία, ώστε κάθε συνάνθρωπός μας να απολαμβάνει την ποιότητα της ζωής που του αξίζει στο πλαίσιο μιας οργανωμένης κοινωνίας. Αποτελεί αναμφισβήτητη παραδοχή πως σε μια τέτοια κοινωνία δεν μπορούν να εφίστανται έννοιες όπως ρατσισμός, ξενοφοβία, ανισότητα, διάκριση και στιγματισμός. Σε μια τέτοια κοινωνία δεν θα πρέπει να υπάρχουν άτομα ή ομάδες ατόμων οι οποίοι ακόμα διεκδικούν αυτονόητα δικαιώματα και ελευθερίες ή ονειρεύονται τη συμμετοχή τους σε δραστηριότητες της κοινωνικής καθημερινότητας, αλλά να είναι αυτονόητη διευκόλυνση, η πρόσβαση και η ένταξή τους σε όλους τους τομείς του επαγγελματικού, κοινωνικού και οικονομικού περιβάλλοντος. Θα πρέπει όλοι μας να συνειδητοποιήσουμε, να παραδεχτούμε και να αποδεχτούμε πως η αναπηρία δεν είναι πρόβλημα των ατόμων, αλλά πρόβλημα της κοινωνίας. Θα πρέπει όλοι μας μαζί να συνεισφέρουμε για να απομακρύνουμε όλα εκείνα τα εμπόδια τα οποία δεν επιτρέπουν τους συνανθρώπους μας να συμμετέχουν στις δραστηριότητες που επιθυμούν σύμφωνα με τις συνταγματικές επιταγές της ισότητας, του σεβασμού και της αξίας του ανθρώπου. Η ελληνική αστυνομία ως θεματοφύλακας των αξιών και των ιδανικών που διέπουν μια σύγχρονη και πολιτισμένη κοινωνία υπερασπίζεται καθημερινά τα θεμελιώδη δικαιώματα και τις ελευθερίες του κάθε ατόμου.
Ως εκ τούτου, προτεραιότητά μας είναι ο έμπρακτος σεβασμός και η προστασία των δικαιωμάτων των ατόμων με αναπηρία, σχεδιάζοντας και αναλαμβάνοντας δράσεις για την διευκόλυνση των συνανθρώπων μας, οι οποίες ευελπιστώ να οδηγήσουν στην αποξήλωση όλων των εμποδίων που μέχρι σήμερα αντιμετωπίζουν οι ίδιοι, αλλά και στην ευαισθητοποίηση της κοινωνίας μας για αυτό το εξαιρετικό σημαντικό ζήτημα, για το εξαιρετικά σημαντικό ζήτημα. Η σημερινή ημερίδα πραγματοποιείται ώστε να διατυπωθούν απόψεις και προτάσεις, οι οποίες είμαι σίγουρος πως θα βοηθήσουν τόσο εμάς, την ελληνική αστυνομία, όσο και τους υπόλοιπους φορείς, να βελτιώσουμε ακόμα περισσότερο την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών μας προς τα άτομα με αναπηρία, αλλά και να μας ενώσουν σε μια κοινή προσπάθεια για μια κοινωνία χωρίς διακρίσεις, αποκλεισμούς και προκαταλήψεις. Τέλος, εύχομαι σε όλους σας που μας τιμάτε με την παρουσία σας εν ώψη των επικείμενων εορτών καλά Χριστούγεννα με υγεία σε εσάς και στις οικογένειές σας και αλληλεγγύη προς όλους τους συνανθρώπους μας. Σας ευχαριστώ. Καλημέρα, αγαπητοί πατέρες, κυρίες, κύριοι της τοπικής αυτοδιοίκησης, αιρετοί εκλεγμένοι, εκπρόσωποι της τοπικής κοινωνίας. Κύριε Ταξιάρχε, αξιωματικοί και στελέχη της ελληνικής αστυνομίας, κρατάω την τελευταία κουβέντα σας, με την οποία κλείσατε το λόγο σας, λέγοντας ότι είναι μια καλή αφορμή η σημερινή συζήτηση για να ακουστούν απόψεις και να ανταλλάξουμε προτάσεις για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία. Εγώ σας ευχαριστώ από καρδιάς, όχι τόσο για την πρόσκληση που είναι πολύ σημαντική, είναι ιδιαίτερη τιμή για μας, αλλά κυρίως διότι διοργανώνεται μια εκδήλωση με ένα θέμα το οποίο είναι βαρύ. Δεν είναι τόσο ευχάριστο και είναι ένα ζήτημα το οποίο προκαλεί, θα έλεγα, ανασκουμπώνει τους ανθρώπους της κοινωνίας της Χαλκιδικής. Και μάλιστα είναι μια εκδήλωση η οποία λαμβάνει χώρα σήμερα λίγες ημέρες μετά την Παγκόσμια ημέρα που είναι αφιερωμένη στους ανθρώπους με αναπηρία. Και έχει πολύ μεγάλη σημασία και το περιεχόμενο της σημερινής συζήτησης, που είναι το Εθνικό Σχέδιο Δράσης. Και είναι πολύ σημαντικό αυτό, διότι ήταν από τις πρώτες πρωτοβουλίες της νεοεκλογής κυβέρνησης το 19, τις πρώτες επαφές μάλιστα του επιτελικού κράτους ήταν η συνάντηση του Πρωθυπουργού με τον πρόεδρο της ΕΣΑΜΕΑ, προκειμένου να ξεκινήσει το 20, το 19 έγινε η συνάντηση, το 20 ξεκίνησε η διαβούλευση για το Εθνικό Σχέδιο Δράσης. Ένα Εθνικό Σχέδιο Δράσης το οποίο μπορεί κάποιος να το διαβάσει σε ένα πλαίσιο 80 σελίδων, μέσα στο οποίο έχουν αποτυπωθεί όλες οι προτάσεις και οι απόψεις, είτε ήταν από φορείς είτε από μεμονωμένα άτομα κατά τη διάρκεια της διαβούλευσης, περίπου 150 σχόλια, και το οποίο έχει 6 πυλώνες. Όμως, προτού τοποθετηθώ σε αυτό που ζήτησα εγώ να μιλήσω και είναι η συμβολή της τοπικής αυτοδιοίκησης στο Εθνικό Σχέδιο Δράσης, δύο κουβέντες λίγο αναφορικά με μένα, διότι ενδεχομένως αν με γνωρίζετε. Λέγομαι Νίκος Οικονόμου, είμαι μέλος του Συλλόγου, του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου Αγάπη, πτυχιούχος κοινωνικών και πολιτικών επιστημών, κάτοχος μεταπτυχιακού στα οικονομικά, τραπεζικός υπάλληλος και είμαι προϊστάμενος στο κατάστημα της Αλφάβαγκα στον Πολύγυρο. Δύο κουβέντες για το Σύλλογο Αγάπη. Ο Σύλλογος Αγάπη συστάθηκε το 1992 εδώ στον Πολύγυρο. Είναι νομαρχιακός σύλλογος. Η δράση του δηλαδή λαμβάνει χώρα σε όλο το εύρος του νομού. Γνωρίζετε πολύ καλά τις δυσκολίες, γνωρίζετε καλύτερα από μένα τις δυσκολίες του νομού. Ουσιαστικά πρόκειται για ένα νησί, το οποίο είναι κολλημένο στη ραχοκοκαλιά της Μακεδονίας μας. Συνορεύει μόνο με έναν νομό, τη Θεσσαλονίκη. Τους περισσότερους μήνες είμαστε ένα μικρό μέρος πληθυσμιακά, την τουριστική σεζόν, να μην πω θερινούς μήνες, γινόμαστε ένα πάρα πολύ μεγάλο μέρος. Τι είναι ο Σύλλογος Αγάπη? Θα έλεγα ότι ο Σύλλογος Αγάπη, πέρα το ότι αποτελεί μια οικογένεια των ατόμων
και των οικογενειών με αναπηρία, ουσιαστικά ασκεί έναν μετριοπαθή συνδικαλισμό. Και ενδεχομένως αυτή η μετριοπάθειά του, η διακριτικότητά του, να εκλαμβάνεται πολλές φορές και ως αδυναμία. Όμως, τα μέλη και τα εκλεγμένα και οι φίλοι του συλλόγου έχουν σοβαρότερα προβλήματα να αντιμετωπίσουν παρά συνέχεια να παρακαλούν και να ζητούν τα ίδια και τα ίδια. Συνεργαζόμαστε με τα σχολεία, συνεργαζόμαστε με τους ειδικούς παιδαγωγούς, συνεργαζόμαστε με την τοπική αυτοδιοίκηση, προσπαθούμε να βοηθάμε οικονομικά, ηθικά, να συμπαραστεκόμαστε. Έχουμε ιδιόκτητα γραφεία, έχουμε στην κατοχή μας περιουσία, δηλαδή του συλλόγου είναι ένα λευκό ταξί, με το οποίο προσπαθούμε να βοηθούμε ανθρώπους στο ευρύ φάσμα που είναι οι άνθρωποι με αναπηρία. Και γενικότερα αυτό που κάνουμε είναι να προσπαθούμε μονίμως να ενεργοποιήσουμε εκείνες τις δυνάμεις. Να ευαισθητοποιήσουμε εκείνους τους φορείς, οι οποίοι ουσιαστικά θα κάνουν τι. Θα εφαρμόσουν το Σύνταγμα της χώρας. Τι λέει το άρθρο 21, παράγραφος 6. Λέει ότι τα άτομα με αναπηρία έχουν δικαίωμα να απολαμβάνουν τα μέτρα που εξασφαλίζουν την αυτονομία, την επαγγελματική ένταξη και τη συμμετοχή τους στην κοινωνική, οικονομική και πολιτική ζωή της χώρας. Και μπαίνουμε στην ουσία του θέματος που είπα, που ζήτησα να αναφερθώ, και είναι η συμβολή της τοπικής αυτοδιοίκησης. Για να υπάρχει όμως συμβολή, δυστυχώς, απαιτείται να υπάρχει ενσυναίσθηση. Απαιτείται να υπάρχει διάθεση για ανταπόδοση και για συνεισφορά. Τα ζητήματα της ειδικής αγωγής γνωρίζουμε ότι είναι και κοστοβόρα και είναι και χρονοβόρα. Γνωρίζουμε ότι δεν είναι ευχάριστα θέματα. Γνωρίζουμε ότι υπάρχει ένας αμήλικτος σε εισαγωγικά εχθρός που λέγεται γραφειοκρατία. Τα γνωρίζουμε όλα αυτά. Και δεν απαιτούμε ποτέ αυτά να παραγνωριστούν. Δεν ζητάμε κανένας να παρανομήσει. Ζητάμε όμως με την καλή διάθεση να τετραγωνιστεί ο κύκλος. Και αυτό δεν είναι πυρηνική φυσική. Αυτό θέλει διάθεση και μπορεί να γίνει. Τα κονδύλια που απαιτούνται προκειμένου να δώσουμε στους ανθρώπους αυτούς λύση, αν όχι οριστική και αν όχι λύση σε όλα τα προβλήματα, τουλάχιστον σε ένα μέρος αυτών, ξέρουμε ότι απαιτούνται κονδύλια τα οποία είναι πολλά. Και ξέρουμε ότι είναι και δυσέβρετα. Όμως, είναι σημαντικό να αποφασίσουμε εμείς εδώ, εσείς κυρίως, τι κοινωνία θέλουμε να εκπαιδεύσουμε. Τι κοινωνία θέλουμε να αφήσουμε πίσω. Δεν θα ασχοληθούμε εκ των όνου κάνευ για μένα. Δεν θα ασχοληθούμε περισσότερο με τους ανθρώπους που μας έχουν περισσότερο ανάγκη. Τα παιδιά, τους ανθρώπους με αναπηρία, τους ηλικιωμένους. Στην παράμετρο εδώ θα προσέθετα και τα αδέσποτα κατοικίδια. Αλλά ας μείνουμε στο θέμα μας. Εμείς ήδη γνωρίζουμε ότι υπάρχει κοινωνικό κράτος. Και αυτό μπορεί εύκολα να αποδειχθεί από το ποσοστό του εθνικού μας προϋπολογισμού. Κοινωνική ασφάλιση και κοινωνική πρόνοια ξεπερνάνε τα 30 δισεκατομμύρια. Είναι κοντά στα 35 με 37. Εκεί παίζουμε. Αυτό είναι ασύλληπτο ποσό. Το μεγαλύτερο μέρος βέβαια είναι για την κοινωνική ασφάλιση. Αλλά δεν είναι αμεληταία ποσότητα που πηγαίνει στην κοινωνική πρόνοια. Άρα υπάρχει διάθεση. Το κράτος μπορεί να θεωρηθεί συμπαραστάτης. Εμείς τώρα τι κάνουμε. Έρχεται το Εθνικό Σχέδιο Δράσης. Και τι μας λέει. Σας δίνω ένα πλαίσιο λειτουργίας. 6 πυλώνες. Πάμε στον πρώτο. Μάλλον, προτού αναφέρω τον πρώτο και τους υπόλοιπους, θέλω να πω ότι επειδή μίλησα για την κοινωνική πολιτική, δεν πρέπει να εξαντλείται εκεί η παρουσία του κράτους. Πρέπει να οικοδομείται μια σχέση εμπιστοσύνης. Η επιδοματική πολιτική είναι πάρα πολύ σημαντική. Δεν πρέπει να εξαντλείται εκεί. Πρέπει να υπάρχει μια ποιότητα στην καθημερινή ζωή. Πρέπει να υπάρχει μια συμμετοχή. Αυτή η συμμετοχή δεν μπορεί να επιτευχθεί μόνο με ένα επίδομα.
πρέπει να υπάρχουν οι δομές εκείνες και πρέπει να υπάρχει εκπαιδευμένη εκείνη η κοινωνία η οποία όλους αυτούς να τους εντάσσει, να τους αγκαλιάζει ώστε να γίνονται όλοι συμμέτοχοι. Καλημερίζω τον συνάδελφο εκπρόσωπο και συνυποψήφιο στο Περιφερειακό Συμβούλιο που παρίστε. Καλημέρα. Επομένως, την κατάλληλη ώρα, μια ημερίδα η οποία θα δώσει το στίγμα και το κοινωνικό πρόσωπο, όπως είπα, του συγκεκριμένου σώματος. Δράττοντας όμως της ευκαιρίας, μιας και ο Νικόλας αναφέρθηκε στην τοπική αυτοδιοίκηση, θα πω, Νικόλα, ότι η κατασκήνωση των ΑΜΕΑ έγινε από την τότε νομαρχία και μετέπειτα Περιφερειακή Ενότητα στη συνέχεια. Παραδόθηκε στο Δήμο Αριστοτέλη όσον αφορά τη χρήση της και η λειτουργία. Λοιπόν, λέω για αυτήν τη Στρατονίκη. Όσον αφορά δε την παρουσία μας διαχρονικά, πολλοί πιστεύουν και νομίζουν ότι άλλαξε η κατάσταση αυτή των ΑΜΕΑ, αν θυμάστε, με την εμφάνιση του Κυμπουρόπουλου, νυν ευρωβουλευτή, σε μια παρέλαση. Είχε αλλάξει πολύ πιο μπροστά. Όταν παράνομα, στην Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Χαλκιδικής τότε, επί Βασιλάκη νομάρχη, είχε παρελάσει ένα άλλο παιδί, ο Γιώργος Σαμαράς, κατά παρέκκληση του νόμου και των κανονισμών που ίσχυαν τότε, δείχνοντας η περιφέρεια, τότε νομαρχία, το δικό της, αν θέλετε, δίνοντας το δικό της στίγμα και τη δική της κοινωνική προσφορά. Ή αν θέλετε, με την απασχόληση των 9 ατόμων ΑΜΕΑ, δεν είχαν γίνει προσλήψεις τα τελευταία 20 χρόνια στην νομαρχία, παρά μονάχα των συγκεκριμένων 9 ατόμων, οι οποίοι μέσα από ένα πρόγραμμα είχαν έρθει για τριετή παρουσία και μετά από 11 χρόνια, θυμάμαι καλά, ή 10, από πολύ μεγάλο αγώνα και των ιδίων των παιδιών και δικό μας. Σήμερα θεωρώ και είναι από τους καλύτερους υπαλλήλους της Περιφερειακής Ενότητας. Έτσι βάζουμε ένα λιθαράκι ο καθένας. Σε αυτό που λέγεται ένταξη, παρουσία, στήριξη των ατόμων με ειδικές ανάγκες στην τοπική κοινωνία. Πριν από λίγες μέρες είπα ότι η ζωή τους είναι δύσκολη. Ας μην τους την κάνουμε δυσκολότερη. Εδώ συνεισφέρουν οι συγκεκριμένοι άνθρωποι, το ίδιο οφείλουμε να κάνουμε κι εμείς. Καλές γιορτές σε όλους. Πράγματι είναι μια ημερίδα αξιοσημείωτη, πολύ σημαντική για τα θέματα όλα αυτά που άπτονται των ατόμων με ειδικές ανάγκες και θέλω να συγχαρώ τον ταξίαρχο, ιδιαίτερα και όλους τους βοηθούς σας εδώ πέρα που συνέβαλαν ώστε να πραγματοποιηθεί αυτή η εκδήλωση, όπως και το νομικό πρόσωπο Πολυγύρου για την πρωτοβουλία αυτή. Θέχτηκαν ορισμένα θέματα εδώ πέρα που νομίζω ότι ξέφυγαν, θα έλεγα, από το στάδιο της ενημέρωσης. Και μια και μου δίνεται η ευκαιρία μέσα από αυτά τα θέματα που θίχθηκαν, θέλω να πω ότι ο Δήμος Πολυγύρου αυτή τη στιγμή λειτουργεί μια κατασκήνωση η οποία από τους αρμόδιους φορείς που είναι υπεύθυνοι για τον έλεγχο και για την αξιολόγητη της είναι δεύτερη πανελλαδικά. Παρόλες τις αντίξωες συνθήκες που υπάρχουν με το ιδιοκτησιακό θέμα, καθώς η κατασκήνωση είναι υπό, μάλλον βρισκόμαστε σε μια διαρκή διαμάχη με τη Μονή Διονυσίου για το ιδιοκτησιακό, που δεν μας επιτρέπει έτσι, να προβούμε σε ορισμένες ενέργειες και να βελτιώσουμε την κατάσταση όπως θα θέλαμε. Παρόλα αυτά και όλες τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουμε, νομίζουμε ότι αυτή τη στιγμή είναι σε ένα πολύ αξιοσέβαστο επίπεδο και βέβαια αυτοί που το κρίνουν είναι ναι μεν οι αρμόδιοι φορείς που έχουν την εποπτεία της λειτουργίας, της αξιολόγησης των δομών, αλλά είναι οι ίδιοι κατασκηνωτές. Γιατί αυτοί έχουν τον πρώτο λόγο. Αυτοί φιλοξενούνται εκεί και αυτοί ουσιαστικά είναι που κρίνουν τα πάντα. Χαιρετίζω λοιπόν την πρωτοβουλία αυτή. Εύχομαι να και στο μέλλον να υπάρξουν αντίστοιχες ενέργειες. Δεν έχω κάτι να πω. Να ευχηθώ καλές γιορτές σε όλους σας. Καλά Χριστούγεννα έτσι, και ευτυχισμένα το νέο έτος. Να είστε καλά. Πολλές φορές εμείς οι Ρετοί αντικαθιστούμε εκ των πραγμάτων, αν και είμαστε ιδιαίτερα φορτωμένοι εργασιακά, τις υπηρεσίες. Στον Δήμο Πολυγύρου υπάρχει αναπτυγμένο το τμήμα της Κοινωνικής Φροντίδας και Πρόνοιας. Είναι ένας από τους, ίσως ο μοναδικός Δήμος που είναι τόσο καλά οργανωμένος. Παρ' όλα αυτά,
η δυνατότητα εκ μέρους της υπηρεσίας να δώσει μια εισήγηση λόγω του φόρτου εργασίας ήταν δύσκολη και αναλαμβάνω εγώ αυτόν τον ρόλο. Ναι. Πρώτα απ' όλα πρέπει να δώσω κάποιες απαντήσεις ως αρμόδιος αντιδήμαρχος κοινωνικών υπηρεσιών σχετικά με αυτά που ακούστηκαν στο Δήμο Πολυγύρου και να πω ότι στο Δήμο Πολυγύρου υπάρχουν παλιές δομές όπως είναι η εκπαίδευση πρωτοβάθμια, το ειδικό σχολείο, το ειδικό νηπιαγωγείο, φυσικά το ΕΛ, το οποίο λειτουργεί απρόσκοπτα πάρα πολλά χρόνια και γίνονται ακόμη νέες προσπάθειες, τόσο με την αγορά της αυτοβιομηχανίας Κατριτζή για να μετατραπεί σε ΚΔΑΠ αμαία και χώρος αφιερωμένος στους ανθρώπους τους οποίους αναγνωρίζουμε ότι υπάρχει αυτή η υποχρέωση. Χρηματοδοτήθηκε από το Δήμο με 300.000 ευρώ και ψάχνουμε να βρούμε τα κονδύλια διότι το κόστος είναι πολύ μεγάλο αυτών των δομών και καθώς επίσης έχουμε ήδη δρομολογήσει την ανέγερση νέου ειδικού σχολείου στην περιοχή του Αγίου Χριστοφόρου. Είναι κάτι το οποίο βρίσκεται στο στάδιο της εκπόνησης κτηριολογικού. Είναι ιδιαίτερα κοστοβόρα και χρονοβόρα διαδικασία. Αλλά πιστεύω ότι θα ευοδοθεί όταν τελειώσουν κάποια πράγματα σχετικά με το ειδικτυσιακό το οποίο κληρονομήσαμε. Τώρα πάνω στο θέμα που μου ανατέθηκε, δηλαδή με την διασφάλιση των δικαιωμάτων της αναπηρίας, θα αναφέρω ότι το πρώτο νομικά δεσμευτικό διεθνές μέσο για τα ανθρώπινα δικαιώματα ήταν η απόφαση και ψήφιση της Ολομέλειας της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών στις 13 Δεκεμβρίου του 2006 σχετικά με τη Σύμβαση για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία. Η διαπραγμάτευση διήρκησε από το 2002 στο 2006 και πρόκειται για τη συντομότερη διαπραγμάτευση συνθήκης ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Στόχος, η διασφάλιση ότι τα άτομα με αναπηρία μπορούν να απολαύσουν τα δικαιώματά της σε ισότιμη βάση με άλλους πολίτες. Από το 2006 λοιπόν έχουμε το πρώτο δεσμευτικό κείμενο που αφορά, που δημιουργεί τις συνθήκες για την αντιμετώπιση των ατόμων με αναπηρία σε παγκόσμιο πλαίσιο. Πριν από αυτό, ιστορικά θα αναφέρω ότι είχε καταρτιστεί ο χάρτης θεμελιωδών δικαιωμάτων από την Ευρωπαϊκή Ένωση και ψηφίστηκε στη Νίκαια στις 7 Δεκάτου του 2000, όπου εκεί με δύο άρθρα, με το άρθρο 21 και το άρθρο 26, το πρώτο άρθρο περί ισότητος του χάρτη των θεμελιωδών δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαγορεύει τις διακρίσεις λόγω αναπηρίας. Στο δεύτερο άρθρο, στο άρθρο 26 του ιδίου κεφαλαίου, αναγνωρίζει και σέβεται το δικαίωμα της ένταξης των ατόμων με ειδικές ανάγκες. Και όλα αυτά στη Νίκαια του 2000. Ιστορικά λοιπόν έχουμε δύο συμβάσεις, η πρώτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η Σύμβαση των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του 2016 που εφόσον ψηφίστηκε από το ελληνικό κράτος έπρεπε να αποτελέσει και κανόνες δικαίου. Πάμε λοιπόν το 2017, οπότε ψηφίζεται στην Ελληνική Βουλή το νομοσχέδιο Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις δημοσίου και λοιπές ασφαλιστικές διατάξεις, ενίσχυση της προστασίας των εργαζομένων, δικαιώματα ατόμων με αναπηρία και άλλες διατάξεις. Είναι ο νόμος 4488 του 2017. Τα κύρια σημεία του νόμου, θα μου επιτρέψετε, είναι 13 σημεία τα οποία πρέπει να αναφέρω, είναι τα εξής. Πρώτον, ο ολοκληρωμένος ορισμός του φαινομένου της αναπηρίας. Η αναπηρία δεν ορίζεται αποκλειστικά από την ύπαρξη κάποιας σωματικής, πνευματικής, ψυχικής ή αισθητηριακής διαταραχής, αλλά συσχετίζεται και με τα εξωγενή εμπόδια και τους περιορισμούς που υφίστανται τα άτομα αυτά, καθιστώντας αλυσιτελή την εκ μέρους αυτών πλήρη και αποτελεσματική άσκηση των δικαιωμάτων τους. Κάθε πρόσωπο που βρίσκεται στην ευαίσθητη αυτή κατάσταση δικαιούται ειδικής προστασίας που προέρχεται από το κράτος ως έκφαση της γενικότερης υποχρέωσης του να σέβεται και να εγγυάται τα ανθρώπινα δικαιώματα. Το δεύτερο σημείο είναι υποχρέωση εκ μέρους των διοικητικών οργάνων και αρχών για την τήρηση των αρχών του καθολικού σχεδιασμού προϊόντων
περιβαλλόντων, υποδομών και υπηρεσιών, ώστε να διασφαλίζεται εξ αρχής η προσβασιμότητα για όλους και να ελεγχιστοποιείται η ανάγκη για τον εκ των υστέρων εξατομικευμένες προσαρμογές. Το τρίτο σημείο είναι υποχρέωση εκ μέρους των διοικητικών οργάνων και αρχών για την παροχή όπου απαιτείται και υπό την προϋπόθεση της μη επιβολής δυσανάλογου ή αδικαιολόγητου βάρους ευλόγων προσαρμογών για την κάλυψη των ιδιαίτερων αναγκών των ατόμων με αναπηρία προκειμένου να διασφαλίζεται η αρχή της ίσης μεταχείρισης. Τέταρτο σημείο, ημέρημνα εκ μέρους των διοικητικών οργάνων και αρχών για τη διασφάλιση της ισότιμης πρόσβασης των ΑΜΕΑ στο φυσικό και δομημένο περιβάλλον, τόσο σε συνήθεις συνθήκες, όσο και σε καταστάσεις εκτάκτου ανάγκης, καθώς και στο ηλεκτρονικό περιβάλλον. Πέμπτο σημείο, υποχρέωση διασφάλισης βασικής πληροφόρησης για τα ΑΜΕΑ κατά τις συναλλαγές τους με τους φορείς του δημοσίου και του ιδιωτικού τομέα με προσβάσιμο για τα άτομα αυτά τρόπους. Έκτο σημείο, η αναγνώριση της ελληνικής νοηματικής ως ισότιμη με την ελληνική γλώσσα και ως μορφή επικοινωνίας των πολυγλωσσικά κοφών Ελλήνων πολιτών. Έβδομο σημείο, η αναγνώριση της ελληνικής γραφής Μπράιγ ως τρόπου γραφής των τυφλών Ελλήνων πολιτών. Όγδον, η γενική υποχρέωση των διοικητικών οργάνων και αρχών για την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση σχετικά με τις αρχές και τις εφαρμογές του καθολικού σχεδιασμού και εν γέννη των δικαιωμάτων των ατόμων με αναπηρία. Ένατον, συμπερίληψη στα προγράμματα σπουδών των ΑΕΗ και ΑΕΤΗ, καθώς και στα εκπαιδευτικά προγράμματα των παραγωγικών σχολών του Δημοσίου, εκπαιδευτικών ενωτήτων που αφορούν το περιεχόμενο της Διεθνούς Σύμβασης για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες και αποσκοπούν στην προαγωγή του σεβασμού των δικαιωμάτων και της αξιοπρέπειάς τους. Δέκατο σημείο, υποχρέωση δημοσίων και ιδιωτικών ΜΜΕ, εντύπων και ηλεκτρονικών να προωθούν την εμπέδωση και το σεβασμό της αρχής της μη διάκρισης. Ενδέκατο σημείο, υποχρέωση των οργάνων που μετέχουν στην Νομοπαρασκευιστική Επιτροπή, όπου διαβουλεύονται με αναγνωρισμένες αντιπροσωπευτικές οργανώσεις του αναπηρικού κινήματος και με άτομα ή ομάδες ατόμων που έχουν εύλογο ενδιαφέρον για τα δικαιώματα των αμαίων. Δωδέκατο, συμπερίληψη στην ανάλυση των συνεπειών ρυθμίσεων που συνοδεύει κάθε σχέδιο νόμου μιας ειδικής ενότητος, όπου τεκμηριώνεται η συμβατότητα των προτινόμενων ρυθμίσεων με την Διεθνή Σύμβαση και τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία. Αυτό ήταν το υποχρέωση της πολιτείας για την διασφάλιση των ατόμων. Από εκεί και πέρα αναγνωρίζω ότι οι άνθρωποι αυτοί ζουν σε ένα περιβάλλον τελείως εχθρικό και πρέπει να γίνει πολλή δουλειά για να εξομαλυνθούν οι συνθήκες. Χρειάζεται πραγματική δουλειά, ευαισθησία και πάνω απ' όλα θέληση και μεράκι. Πιστεύω όμως ότι ως κοινωνία βρισκόμαστε στο σωστό δρόμο. Πιστεύω ότι ένα-ένα τα προβλήματα λύνονται. Μπορεί να πάμε με αργότερους ρυθμούς και άλλοι με πιο γρήγορους, αλλά ως κοινωνία ακολουθούμε. Αυτό έχει ως αντίκτυπο τόσο στην προσβασιμότητα μέσα στις πόλεις μας, όπου θα δείτε καινούριο έργο ή μάλλον έργο εδώ και μια δεκαετία, θα δείτε ότι γίνεται με όλους τους κανόνες ασφαλείας για ΑΜΕΑ, δηλαδή λωρίδες τυφλότητος, διαβάσεις ανθρώπων με αναπηρία. Δημιουργούμε συνθήκες πρόσβασης στις θηριακές υποδομές, ακόμη και σε παλιά κτίρια όπως είναι το Δημαρχείο Πολυγύρου, παραδείγματος χάρη, δημιουργούμε συνθήκες εισόδου των ΑΜΕΑ με αναλκυστήρες ή με ράμπες. Έχουμε μπει σε προγράμματα όπου δημιουργούμε πρόσβαση σε όλες τις σχολικές μονάδες. Κάνουμε μεγάλες προσπάθειες επίσης στο να διασφαλίσουμε άνετο πάρκινγκ στους ανθρώπους αυτούς με αναπηρία. Είναι μικρές λεπτομέρειες της καθημερινότητας που κάνουν τη ζωή τους καλύτερη. Και επαναλαμβάνω, πάντα πρέπει να είμαστε σε μια καλόπιστη διαβούλευση τόσο με τους εκπροσώπους του αναπηρικού κινήματος και να αφουγκραζόμαστε ένα πραγματικό πρόβλημα μια μερίδα ανθρώπων που δεν είναι μικρή. 80 εκατομμύρια είναι οι ανάπηροι στην Ευρωπαϊκή Ένωση και εν πάση περιπτώσει που και εμείς ως άνθρωποι κανείς δεν μας διασφαλίζει ότι μέχρι το τέλος της ζωής μας δεν θα είμαστε άτομα που μπορεί να πέσουμε σε αυτή την κατηγορία των αναπήρων.
Τελειώνοντας, θέλω να ευχαριστήσω την ελληνική αστυνομία για την ευαισθησία, τον τρόπο που προσεγγίζει και αυτό το θέμα, και αυτό το μεγάλο κοινωνικό θέμα. Είναι μια ελληνική αστυνομία που μας κάνει περήφανους, ανοιχτή στην κοινωνία, όπου ο συγχρονισμός είναι άμεσος, είναι καθημερινός και νομίζω έτσι πρέπει να γίνει σε μια δημοκρατική και ευνομούμενη κοινωνία. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Επιστροφή, κυρίες και κύριοι, μετά το διαφημιστικό διάλειμμα. Ακούσαμε στο πρώτο μέρος της εκπομπής, για να συνδεθούμε με τα προηγούμενα, τι δήλωσαν οι αστυνομικοί και τι δήλωσαν άνθρωποι της τοπικής αυτοδιοίκησης. Εξαιρετικές όμως εισηγήσεις υπήρξαν και αμέσως μετά. Να τις δούμε αμέσως. Αναπηρία, λοιπόν, όπως είπε και ο κύριος Βαρβάρης, ο κύριος αστυνόμος, είναι η οργανική νοητική βλάβη που παρεμβαίνει ουσιαστικά σε σημαντικούς τομείς της ζωής του ατόμου. Στην αυτοεξυπηρέτηση, την κινητικότητα, την επικοινωνία, τις κοινωνικές επαφές, την εργασία. Το άτομο μπορεί να έχει την αναπηρία εκ γενετής ή να την απέκτησε εκ των υστέρων από κάποιο ατύχημα. Στερεότυπα. Άκαμπτες αντιλήψεις για ένα θέμα ή μια αντίστοιχη γενίκευση για ομάδα ή φύλο. Συνήθως οφείλονται σε ελλειπή πληροφόρηση σχετικά με χαρακτηριστικά τα οποία αποδίδονται σε μέλη μιας ομάδας. Τα στερεότυπα αρκετές φορές γεννούν προκαταλήψεις. Δηλαδή, αδικαιολόγητες και αβάσιμες κρίσεις ή πεποιθήσεις, συνήθως δυσμενείς, για ομάδες ή άτομα, οι οποίες παραμένουν αμετάβλητες ακόμη και όταν η λογική υπαγορεύει την αλλαγή τους, ενώ μπορεί να συνδέονται με εχθρικές συμπεριφορές. Η γέννηση των προκαταλήψεων εμπλέκει άμεσα μια γνωστική διαδικασία, την κατηγοριοποίηση, και μια ψυχοκοινωνική, τη συγκρότηση της ταυτότητας. Η πρώτη σχετίζεται με την τάση του ανθρώπινου νου να κατασκευάζει κατηγορίες, έτσι ώστε να διευκολύνει την κατανόηση του κόσμου και τη λήψη των αποφάσεων. Σε κοινωνικό επίπεδο, μέσα από τη διαδικασία της κατηγοριοποίησης, οι άνθρωποι ταξινομούν τον εαυτό τους και τους άλλους ανθρώπους σε διάφορες κατηγορίες, έτσι ώστε να απλοποιούν και να κατανοούν το περιβάλλον και τα γεγονότα. Η δεύτερη διαδικασία σχετίζεται με την ανάγκη του ανθρώπου για θετική αυτοαντίληψη. Οι άνθρωποι λοιπόν ορίζουν και αξιολογούν τον εαυτό τους και τις ομάδες στις οποίες ανήκουν, μέσα από διαδικασίες συγκρίσεων με άλλα άτομα και άλλες ομάδες. Προκειμένου λοιπόν να δημιουργήσουν και να διατηρήσουν μια θετικά αξιολογημένη ταυτότητα, συχνά υποτιμούν τους άλλους. Διότι όπως φαίνεται, η άρνηση του διαφορετικού άλλου ή τουλάχιστον η μη αναγνώρισή του σχετίζεται με την επιβεβαίωση του εαυτού. Όταν λέμε ότι κάποιος είναι προκατηλημένος, εννοούμε ότι προδικάζει αρνητικά, χωρίς να έχει τα επαρκή στοιχεία ώστε να κρίνει με αντικειμενικότητα. Συμπεριφορά που αρνείται σε άτομα ή σε ομάδες την ισότητα στη μεταχείριση παρόλο που την επιθυμούν, συνιστά διάκριση. Εδώ να κάνω μια παρένθεση και να πω ότι η επικοινωνία χωρίζεται σε λεκτική και σε μη λεκτική. Λεκτική είναι ο γραπτός και προφορικός λόγος και μη λεκτική είναι η γλώσσα του σώματος. Μια λοιπόν συμπεριφορά που μπορεί να συναντήσουμε είναι η εχθρότητα, είτε λεκτικά με μειωτικά αστεία, είτε μη λεκτικά, και η αποφυγή, δηλαδή το να αποφεύγει κάποιος να συναναστραφεί ή να συνεργαστεί με τα μέλη μιας ομάδας που εκείνος θεωρεί ότι μειονεκτεί σε κάτι. Πώς νιώθει όμως αυτός που είναι δέκτης της εχθρότητας? Αυτό βιώνεται από το άτομο ως απόρριψη της προσωπικότητάς του και έτσι κλονίζεται η αυτοπεποίθηση, η αίσθηση δηλαδή ότι μπορώ να τα καταφέρω, και η αυτοεκτίμησή του, το τι πιστεύω εγώ για τον εαυτό μου. Οι αστυνομικοί γνωρίζουν πως ομάδες ή άτομα που υφίστανται συμπεριφορές όπως αυτές που προαναφέρθηκαν χρήζουν προστασίας από την ελληνική αστυνομία, ώστε να μην υπάρχει κοινωνικός αποκλεισμός ή κοινωνική δυσλειτουργία, παρασυνύπαρξη και συνεργασία. Πάμε τώρα λίγο στο κομμάτι της επικοινωνιακής προσέγγισης. Φαντάζομαι έχετε ακούσει τον όρο ενσυναίσθηση, αναφέρθηκε και προηγουμένως από τους ομιλητές. Είναι η ικανότητα του ατόμου να κατανοεί και να συμμερίζεται τα συναισθήματα, τις σκέψεις και τις ανησυχίες ενός άλλου ανθρώπου, σαν να ήταν αυτός ο άλλος. Η ενσυναίσθηση δεν είναι έμφυτη ικανότητα, είναι δεξιότητα, αποκτάται δηλαδή με εξάσκηση. Και στο σημείο αυτό να δούμε κάποιες χρήσιμες και πρακτικές οδηγίες μαζί. Όταν μιλάτε, προσπαθήστε να είστε ακριβείς σε αυτό που λέτε και περιγραφικοί. Αποφύγετε να γενικεύετε και να υποθέτετε τι θέλει να πει ο άλλος ή τι σκέφτεται ή να αναλύετε τα κίνητρά του και μην χρησιμοποιείτε χαρακτηρισμούς. Δείξτε κατανόηση και αποδοχή με τον τόνο της φωνής σας, τη στάση του σώματος, τις εκφράσεις του προσώπου σας. Όταν λέτε κάτι, να είστε σίγουροι και ξεκάθαροι μέσα σας για αυτό που θέλετε να πείτε. Το ίδιο ισχύει και όταν ζητάτε από τον άλλον να εκδηλώσει μια συγκεκριμένη συμπεριφορά.
πρέπει να είστε σίγουροι ποια πρέπει να είναι αυτή η συμπεριφορά, ώστε να δώσετε στο συνομιλητή σας να καταλάβει ακριβώς τι του ζητάτε. Να κάνετε παύση για να σκεφτείτε πριν μιλήσετε ή δράσετε. Καλό είναι να μην διακόπτετε τον άλλον όταν μιλάει. Απαντήστε όταν είστε βέβαιος ότι τελείωσε. Φροντίστε τα μηνύματα του σώματός σας να συμφωνούν με τα λεκτικά μηνύματα που στέλνετε. Η παράφραση, δηλαδή η επανάληψη των όσων είπε ο συνομιλητής σας με δικά σας λόγια και η ζεστή και φιλική στάση απέναντί του, είναι τα κλειδιά της καλής επικοινωνίας. Να εκφράζετε ανοιχτά την κατανόησή σας για την οπτική ενός άλλου ανθρώπου. Το να προσπαθήσω να μπω στη θέση του άλλου, να δω με τα μάτια του και να ακούσω με τα αυτιά του, είναι κάτι που αξίζει τον κόπο να το κάνω, να συναισθανθώ τον συνάνθρωπό μου. Είναι το αίτιο που μας σωθεί να βοηθάμε και όχι να πληγώνουμε τους άλλους. Η ενσυναίσθηση και η αποδοχή του άλλου είναι απλά ένας τρόπος ύπαρξης. Τι μπορούμε να κάνουμε? Είναι πολύ σημαντική η έννοια της ατομικής ευθύνης. Ως άτομα, λοιπόν, μπορούμε να κάνουμε αυτοκριτική. Ώστε να οδηγηθούμε στην αυτογνωσία, αξίζει να αναρωτηθούμε αν γνωρίζουμε πραγματικά τον εαυτό μας και να συνειδητοποιήσουμε την ισοτιμία μας με τους άλλους. Κοινωνική συναναστροφή. Να κάνουμε διάλογο άνοιγμα προς τον συνάνθρωπό μας με δεκτικότητα και απλότητα. Μέσα στην οικογένεια. Οι γονείς να καλλιεργήσουμε στα παιδιά μας το σεβασμό προς το διαφορετικό. Να μεγαλώσουμε ανθρώπους απαλλαγμένους από προκαταλήψεις και στερεότυπα και να τους μεταδώσουμε αξίες ζωής και ήθος. Να αποτελούμε προσωπικό παράδειγμα με υπεύθυνη ανθρωπιστική συμπεριφορά, γιατί τα παιδιά μας μιμούνται τη στάση μας, μιμούνται τη στάση των γονέων. Στον χώρο του σχολείου είναι καταλυτικός ο ρόλος του δασκάλου, που μπορεί να εμπνεύσει τους μαθητές και να τους προσανατολίσει προς τα υψηλά ανθρωπιστικά ιδεώδη της ισοτιμίας. Εκδηλώνει δραστηριότητες με θέμα την αποδοχή της διαφορετικότητας που γίνονται αρκετές στα σχολεία. Τα παιδιά κατανοούν καλύτερα το υποσυζήτηση θέμα μέσω της βιωματικής μάθησης, εργαστήρια δράσης. Και φυσικά εκπαίδευση πάνω στα ανθρώπινα δικαιώματα. Για τα άτομα με αναπηρία και τις οικογένειές τους. Να αξιοποιούν ευκαιρίες έκφρασης της δημιουργικότητάς τους, αυτονόμησης και πρωτοβουλίας. Αυτό βοηθά στην αυτοεκτίμηση, στο να έχω μια θετική αυτοεικόνα. Παραδείγματα, χόμπι, ζωγραφική, εργασία, κατασκήνωση. Οι γονείς και τα παιδιά που συμμετέχουν σε μια κατασκήνωση αναφέρουν θετικές σκέψεις και συναισθήματα. Είναι μια πολύ θετική εμπειρία, έτσι την αξιολογούν. Αθλητισμός. Τον Οκτώβριο που μας πέρασε, παρακολούθησα μια γιορτή του αθλητισμού, ήταν Ιστόρια 2022, όπου ήταν μια γιορτή για το στίβο με μεγάλη συμμετοχή από αθλητές. Και όταν ήρθε η ώρα να τρέξουν τα 100 μέτρα οι αθλητές με την αναπηρία, παρατηρούσα πώς το βίωναν, πόσο χαρούμενοι ήταν. Και έλαβαν ένα πολύ ζεστό και ειλικρινές χειροκρότημα από τους θεατές, από το κοινό. Και πραγματικά με τη δύναμη ψυχής αποτελούν έμπνευση και παράδειγμα για όλους μας. Κυρίες και κύριοι, αυτά συνέβησαν πριν από λίγες ημέρες. Μια εξαιρετική πρωτοβουλία της Διεύθυνσης Αστυνομίας Χαλκιδικής για ένα ευαίσθητο θέμα που αφορά πάρα πολύ κόσμο. Θα πρέπει λοιπόν και εμείς να προσέχουμε, να μην παρκάρουμε σε διαβάσεις πεζών, να βοηθάμε αυτούς τους ανθρώπους και κυρίως να ξέρουμε ότι δεν είναι οι ανάπηροι οι άνθρωποι που ίσως είναι δεύτεροι. Είναι εξαιρετικοί άνθρωποι όλοι τους και το διαπιστώσαμε και εμείς εκεί που βρεθήκαμε σε αυτή την εκδήλωση. Είναι άνθρωποι με πάρα πολύ μυαλό και πρέπει να τους φερόμαστε όπως τον κάθε άνθρωπο. Απλά να τηρούμε τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας που αφορά συγκεκριμένα αυτούς τους ανθρώπους. Ποτέ να μην παρκάρουμε σε θέσεις αναπήρων και σε θέσεις πρόσβασης αυτές οι γνωστές ράμπες, όπως λέμε, στα πεζοδρόμια. Κυρίες και κύριοι, κάπου εδώ ολοκληρώθηκε και η σημερινή μας εκπομπή. Ευχαριστούμε πολύ που μας παρακολουθήσατε. Αύριο στις 9 το βράδυ και στη 1:30 σε επανάληψη εδώ στο Επίκεντρο στη Γνώμη Τηλεόραση. Καλό βράδυ σε όλους.